Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Βασιλιάδης και παρακολουθείτε το Δελτίο Καιρού μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Flash TV εδώ από την πόλη της Κοζάνης. Η εξέλιξη του καιρού έχει αλλάξει. Έχει γίνει αντιληπτή αυτή η αλλαγή με τι πανωτέ βροχοπτώσει κατά διαστήματα και κατά τόπου να είναι περισσότερε, αλλά κυρίω τι χιονοπτώσει, οι οποίε έχουν ντύσει στα λευκά μετά από καθυστέρηση αρκετών ημερών, αρκετά τμήματα τη Δυτική Μακεδονία, ορεινά και σε ορισμένε περιπτώσει και ημιορεινά. Αυτό το οποίο μα κρατάει ω βασικό στοιχείο η νέα εβδομάδα, είναι οι χιονοπτώσεις οι οποίες έχουν σκοπό να κατέλθουν χαμηλότερα και να αντίσουν πολύ πιθανόν στα λευκά ένα μεγάλο κομμάτι της δυτικής Μακεδονίας με έμφαση, το τονίζω αυτό, ένα κρίσιμο υψόμετρο είναι περίπου τα 600 μέτρα. Θα δούμε στη συνέχεια τι εννοούμε αυτό και πότε αναμένονται αυτές οι χιονοπτώσεις διότι... Τα προγνωστικά δεδομένα για κάθε μέρα είναι αρκετά πλούσια. Έχουμε στοιχεία λόγω του ότι υπάρχουν, θα υπάρξουν μάλλον διαδοχικές α, καταστάσεις καιρικέ που θα δώσουν βροχές, μικρά ανοίγματα αλλά και χιονοπτώσεις οι οποίες τοπικά θα έχουν και ένταση. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά βήμα-βήμα για να φτάσουμε μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των αμέσως επόμενων νυχτερινών ωρών θα πρέπει να πούμε ότι οι βροχές οι οποίες εκδηλώνονται στη Δυτική Μακεδονία θα συνεχιστούν έως και σχεδόν το ξημέρωμα της Τρίτης. Θα δούμε στη συνέχεια στην επόμενη κάρτα πότε αναμένεται πάυση φαινομένων. Εδώ σε αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι το εξής. Όσοι έχετε σκοπό να κινηθείτε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κεντρική Μακεδονία, προς την Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Εγνατίας Όδου, είτε μέσω του επαρχιακού δικτύου όπως είναι αυτό αμύντεο έδεσα στο ύψος δηλαδή του Άγρα, να έχετε υπόψη σας ότι εδώ αναμένονται βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές της Πέλας και της Συμμαθίας, αρκετά έντονες, ακόμα και σε περιοχές παιδινές, οπότε δώστε ιδιαίτερη προσοχή η αγαπητή φίλη οδηγοί. Στη Δυτική Μακεδονία οι βροχές δεν θα έχουν κάποια ιδιαίτερη ένταση, θα έχουν μέτρια ένταση, ποτιστική βροχή, η οποία όμως σε περιοχές της Φλόρινας θα είναι κάπως περισσότερη. Εδώ θα έχουμε μεγαλύτερες ραγδεότητε βροχόπτωσης, κυρίως α, μετά τα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα, ενώ πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις που θα εντοπίζονται στην ορεινή περιοχή του Βαρνούντα και του Βιτσίου. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι προς το ξημέρωμα, λόγω μιας σταδιακής πτώσης της θερμοκρασίας, στην περιοχή της Φλόρινας υπάρχει πιθανότητα να το γυρίσει σε χιόνι και στην πόλη της Φλόρινας, ίσως ικανή αυτή η ένταση των φαινομένων να δώσει ένα γρήγορο άσπρισμα στις γνωστές επιφάνειες, σκεπές, χόρτα, αυτοκίνητα. Αυτό το λέω διότι τα φαινόμενα σταδιακά θα υποχωρήσουν. Στην υπόλοιπη ορεινή Δυτική Μακεδονία και εδώ θα έχουμε χιονοπτώσεις, κατά διαστήματα θα έχουν και ένταση με βάση το υψόμετρο, όμως α, περισσότερα φαίνεται πως θα είναι τα φαινόμενα σε αυτόν τον ορεινό άξονα μεταξύ Βιτσίου και Φλόρινας. Μεγάλη προσοχή, οδηγεί που θα κινηθείτε εδώ α, προς το ξημέρωμα είτε μέσω της α, οδού Καστοριάς Φλόρινας μέσω Βιτσίου είτε μέσω Πισοδέριου. Τι θα πρέπει να περιμένουμε όμως τι πρώτε πρωινέ ώρε, τα φαινόμενα από το ξημέρωμα και μετά σε πρέσπε, καστοριά, Βόιο, γρεβενά θα σταματήσουν και μάλιστα νωρί το πρωί ίσω να σπάσει η συννεφιά και να έχουμε και κάποια μικρά ανοίγματα. Πιο συμπαγή θα είναι η νεφωση προ Φλόρινα, Μίντο, Πτολεμαίδα, Κοζάνη, Σέρβια, Βελβεντό. Εδώ θα έχουμε βροχοπτώσει, οι οποίε όμω δεν θα κρατήσουν για πολύ. Ήδη από τι πρώμε ευρυνέ ώρε θα υποχωρήσουν σε όλη την περιφέρεια, οπότε θα επέλθει και κάποια βελτίωση του καιρού με επιμονή των νεφώσεων στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι θα υπάρξουν διαστήματα κυρίως κοντά σε Βέρμιο και Πιέρια, δηλαδή προς τον Βελβεντό, προς τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, όπου σε αυτά τα τμήματα της περιφέρειάς μας, μέσα στη νύχτα, ενώ θα βρέχει στα υπόλοιπα τμήματα, εδώ ίσως να υπάρχουν και παύσει δηλαδή να έχουμε χρονικά διαστήματα χωρί βροχή σε αυτέ τι περιοχέ. Βέβαια, όπω βλέπετε, μέσα στην ημέρα ο καιρό θα βελτιωθεί και θα επιμείνουν νεφώσει κατά κύριο λόγο. Οι άνεμοι θα πνέουν χωρί ιδιαίτερη ένταση, είναι η αλήθεια. Θα έχουμε γενικά ασθενεί ανέμου. Η θερμοκρασία νωρί το πρωί, ελάχιστα επίπεδα, α, δεν θα πρέπει να πέσουμε κάτω από του 2 με 3 έω και 4 βαθμού στα περισσότερα τμήματα. Μόνο στη Φλόρινα, ίσω για λίγο η θερμοκρασία να πάει κοντά στο 0, 0 με συν 1 βαθμού Κελσίου στα πιο ορεινά, εδώ που θα έχουμε και χιονοπτώσει, θα είμαστε κοντά στο 0 με μείον 1 βαθμού Κελσίου, πάνω από τα 1100 περίπου μέτρα υψόμετρο. Σε περιοχέ τη Φλόρινα θα είναι λίγο χαμηλότερε οι τιμέ θερμοκρασία. Το μεσημέρι τη Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει του 5 με 6 βαθμού μεταξύ Φλόρινα, Τολεμέδα και Κοζάνη και μεταξύ 7 και 9 βαθμού σε περιοχές Καστοριάς, Σερβίων, Βελβεντού και Γρεβενών. Α δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για την Τετάρτη. Βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η διατήρηση των εφόσεων καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα τη Τετάρτη και ένα πιο ψυχρός καιρό στην περιφέρειά μα, παρά το γεγονό ότι οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από νότιε-νοτοανατολικέ συνιστώσει. Αυτέ είναι φώσεις κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Στα ορεινά τμήματα αρχικά της περιφέρειάς μας και ιδίως στα ορεινά της Πίνδου, του Γράμου, του Βοΐου και σε δεύτερο βαθμό του Ασκίου, του Μπούρινου, Βερμίου και Πιερίων θα γίνουν πιο συμπαγές και θα, γίνουν, θα, δι, θα δώσουν κάποιες λίγες χιονοπτώσεις. Σταδιακά προς το βράδυ τα φαινόμενα αυτά δεν αποκλείεται να επεκταθούν και στην υπόλοιπη παιδινή νότια περιφέρεια, δηλαδή στα Γρεβενά να ψιλοβρέξει ή στο Βόλιο να έχουμε χιονόνερο ή και χιόνι πάνω περίπου από τα 700 μέτρα υψόμετρο και στην Κοζάνη θα ξεκινήσουν κάποια φαινόμενα από το απόγευμα και μετά. Αργά το βράδυ θα επεκταθούν τα φαινόμενα στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία και δεν αποκλείεται μέσα στη βροχή να συναντήσει κανεί και κάποιε νυφάδε χιονιού ακόμα και κάτω από τα 700 μέτρα υψόμετρο αργά το βράδυ τη της. Η τάση του καιρού όμως είναι από τα μεσάνυχτα περίπου προς το ξημέρωμα της Πέμπτης, βέβαια αυτά τα στοιχεία χρονικά θα μεταβληθούν μέχρι τότε αλλά σας δίνω μια γενική εικόνα, η τάση του καιρού είναι να γενικευθούν οι χιονοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία πάνω από τα 500 περίπου μέτρα υψόμετρο, 500 με 550 μέτρα με τις χιονοπτώσεις μάλιστα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης να εντύνονται, θα τα δούμε στην ανάλογη κάρτα στη συνέχεια. Οι άνεμοι, όπω είπαμε, θα είναι γενικά ασθενείς. Η θερμοκρασία μεταξύ 0 και 5 βαθμούς Κελσίου, το 0 για ορεινότερε περιοχέ, 5 βαθμοί μέγιστε τιμέ σε τμήματα κάτω από τα 500 μέτρα. Δείτε τώρα τι θα πρέπει να περιμένουμε κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. αναμένετε, Μεταβολή του καιρού με χιονοπτώσει όπω είπαμε από τι νυχτερινέ ώρε τη Τετάρτη προ το ξημέρωμα τη Πέμπτη. Με τι χιονοπτώσει μάλιστα προ το ξημέρωμα να είναι κατά τόπου και κατά διαστήματα πυκνέ, κυρίω μεταξύ Νεστορίου, Άργου Ορεστικού, βλάστης, σιάτιστας και τμήματα των γρεβενών. Εδώ θα εντοπίζονται τα περισσότερα φαινόμενα από άποψη εντάσεως. Στην υπόλοιπη όμως Δυτική Μακεδονία οι χιονοπτώσεις θα είναι ε, μέτρια ένταση, αλλά θα έχουν διάρκεια ικανή ίσως να φτάσει μέχρι και τις μεσηβρινές ώρες με τα σημερινά πάντα προγνωστικά δεδομένα. Ε, ικανή η κατάσταση να δώσει χιονόστρωση ακόμα και πάνω από τα 550 περίπου μέτρα υψόμετρο να είναι το πρώτο Άσπρισμα του φετινού χειμώνα, αγαπητοί φίλοι. Άνεμοι χωρί ιδιαίτερη ένταση, το τονίζουμε αυτό και μάλιστα θα στραφούν σε βορείου μέσα στην ημέρα, κυρίω σε φλόρινα από το Λεμέδα και Κοζάνη, Η θερμοκρασία μεταξύ μείων 1 βαθμού Κελσίου σε περιοχέ ημιοειρινέ, γύρω στα 800 με 900 μέτρα και πάνω, και μέγιστες τιμέ κοντά στου 2 με 3 βαθμού σε τμήματα με χαμηλότερο υψόμετρο, όπω είναι αυτά κάτω από τα 500 μέτρα. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, θα επιμείνουν κάποιες νεφώσεις που θα δίνουν παροδικές λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις, όχι κάτι το σημαντικό, γενικά θα είναι ένας συνεφιασμένος μουντό ψυχρό και υγρό καιρό κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή. Οι όσε χιονοπτώσει φαίνεται πω δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην Παρασκευή. Στο δικό δίκτυο θα είναι ένα γλυκό καιρό και ειδικά οι Δήμοι, όσοι θα προλάβουν να κρατήσουν σε καλή κατάσταση το δικό δίκτυο, φαίνεται πω δεν θα υπάρξει πρόβλημα, μια και δεν αναμένεται παγετό παρά μόνο στα ορεινά, όπου η θερμοκρασία θα είναι στο 0 ή και λίγο κάτω από το 0. Και πάμε στο Σάββατο, που φαίνεται πω θα επέλθει κάποια βελτίωση του καιρού, με Κα ασθενεί βορείου ανέμου. Οι νεφώσει μόνο στα ορεινά ίσω να δίνουν παροδικές λίγε νυφάδε χιονιού. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο το μεσημέρι θα φτάσει κοντά στου 3 βαθμού σε περιοχές ενδεικτικά. Θα αναφέρω την Κοζάνη και την Φλόρινα και κοντά στου 4 με 5 βαθμού Κελσίου σε περιοχέ των Γρεβενών. Τη Καστοριά και των Σερβίων. Αυτή φαίνεται πω θα είναι η κατάσταση του καιρού μέχρι το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, ο χειμώνα δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει εντό εισαγωγικών ψωμί και για την επόμενη εβδομάδα για διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά τα οποία φαίνεται πως θα είναι σε θέση να επηρεάσουν τον καιρό της περιοχής μας με τιμές θερμοκρασίας ικανές να δώσουν χιονόπτωση σε τμήματα με χαμηλά υψόμετρα όπως είναι οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή μεταξύ 500 με 700 μέτρα υψόμετρο. Αύριο και πάλι μαζί για να τα δούμε αναλυτικά, αγαπητοί φίλοι από μένα, θερμές ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά.